στο μοντέλο της πρώτης ομάδας, η Ιουλία. Wow. Αυτό το styling του Μάρκου Ανδριώτη, πραγματικά, κάθε φορά, εντυπωσιακή θα έλεγα. Έτοιμη για την αποκάλυψη? Έτοιμη, ναι. Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Μετά από εσάς. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο όλο το look. Τα μπλε χείλη. Μου έβαλαν μπλε κραγιόν σε μία φωτογράφηση του παρελθόν. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν είδα τον εαυτό μου. Για να δούμε αν θα αρέσει τις ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, τι έχεις να πεις για το χτένισμα, για τις Ολλανδικές κοτσίδες? Ασχολίαστο. Αυτό. Να είσαι καλά. Τιμόθε, το μακιγιάζ της Μάρας. Το χρώμα θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά στο reference που μας έδωσαν. Δεν μπορώ να καταλάβω το περίγραμμα από εδώ, αλλά έχω ένα θεματάκι με τα μάτια. Θεωρώ ότι ήταν πιο ανθρακή στη φωτογραφία, πιο λαμπερά και λίγο τα φρύδια ήταν πιο έντονα στη φωτογραφία. Αυτό. Παντελή, ανυπομονώ να ακούσω την κριτική σου. Είχαμε μια πολύ δύσκολη στιγμή για το Φραγκίσκο σήμερα. Είναι κάτι που έτρεμα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου και ακόμα τρέμω. Να μπει κάποιο θέμα σε κάποια φωτογράφηση, σε κάποιο σόου που, ξέρεις, δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Γι' αυτό και προσπαθώ να μην αφήνω τρύπες τεχνικά. Ό,τι βγαίνει, το διαβάζω, το προσπαθώ, το κάνω. Μάρα μου, έχεις πολύ ξεκάθαρο πρωταγωνιστή στα χείλη. Ενώ είπα στην αρχή ότι μοιράζεται ο πρωταγωνιστής μάτια με χείλη. Okay. Είναι όμως μια πολύ ωραία προσπάθεια. Έχεις μια ωραία βελούδινη βάση. Έχεις πολύ ωραία ζυγωματικά. Το smoke θα το ήθελα λίγο πιο deep, λίγο πιο σκοτεινό. Και λίγο να προσέξουμε τα περιγράμματα. Μήπως πιστεύεις ότι με τη βεντάλια θα δείξει περισσότερο? Αχ, ναι. Στο χωριό μου λέγαμε να βάλεις κόσκινο όταν κάτι δεν ήταν ωραίο. Μήπως θα φέρουμε κανένα? Έφερε βεντάλια. Okay, έφερε τη βεντάλια. Κάτι κάνει κι αυτή. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με το μοντέλο της δεύτερης ομάδας, τη Λιδία. Wow, σκοτεινή. Λιδία, έτοιμη για την αποκάλυψη? Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ εντυπωσιακό. Θα σε δούμε να φέρεις έτσι σήμερα. Εννοείται. Τέλεια, μου αρέσει αυτό το σχόλιο. Πάμε να ακούσουμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Δήμητρα, τι είσαι σχολιάσει τις Ολλανδικές πλεξούδες? Τις βρίσκω πάρα πολύ σωστές. Το μόνο που λίγο με ενοχλεί είναι ότι φαίνεται αρκετά ακρόταφος. Αλλά κατά τα άλλα είναι πολύ καλή δουλειά. Φραγκίσκο? Και εμένα μου αρέσει. Είναι ξεκάθαρο το σχήμα. Δηλαδή το βλέπω ωραίο και τις πάει πάρα πολύ. Απλά και εγώ βλέπω αυτό που βλέπει η Δήμητρα. Μάρα, το μακιάζ, θα το ήθελες να το έχεις κάνει εσύ? Όχι. Θα προτιμούσα να είναι λίγο πιο ζεστά τα χρώματα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να φέρει σε αντίθεση το ψυχρό του μπλε στα χείλη. Βλέπω ότι έχει βάλει το ίδιο πετρόλ και στα μάτια. Θα ήθελα λίγο πιο ζεστά χρώματα να χρησιμοποιήσει και λίγο παραπάνω ρούζ για να εξισορροπήσει το άγριο του κραγιόν. Tom. Αυτή η περίπτωση είναι από τις ωραίες της ημέρας. Έχει δουλευτεί πάρα πολύ καλά, Ρίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Είναι σε πολύ ωραία σημεία το πλέξιμο, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ξεκάθαρο. Το make-up είναι ένα πάρα πολύ ωραίο make-up. Μπράβο, και η επιδερμίδα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό που λίγο με ενοχλεί είναι η απόχρωση του κραγιών. Ωστόσο, παιδιά, έχετε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια σήμερα. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λιδία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Συνεχίσουμε με το μοντέλο της τρίτης ομάδας, την Νεκταρία. Νεκταρία, έτοιμη για την αποκάλυψη? Πανέτοιμη. Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης.
Σ' αρέσουν τα μαλλιά? Ναι, μου αρέσουν. Το μακιάζ? Ναι, αν και δεν είναι συνηθισμένο, αλλά μου αρέσει. Πάμε να περάσουμε στις ομάδες. Φραγκίσκο, θα τα ήθελες αυτά τα μαλλιά, να τα έχεις κάνει εσύ? Σε μένα ή σε άλλον? Το μοντέλο σου. Λοιπόν, θέλω να κάνει μια στροφούλα. Okay. Γενικά μου αρέσει, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος ο Άγγελος. Είπε ότι είναι ειδικό σε αυτό, mm-hmm. αλλά δεν δείχνει εδώ ειδικό. Δηλαδή βλέπω εξογκώματα πάνω, δηλαδή δεν βλέπω καθαρές χωρίστρες για να γίνει η Ολλανδική. Πίσω δεν βλέπω να είναι στην ευθεία καθόλου όμως η χωρίστρα. Βλέπω ότι τα χωρίσματα είναι τελείως το ένα με το άλλο. Θες να έρθω και να στο δείξω για να σου εξηγήσω τι εννοώ? Λοιπόν, έλα μωρό μου. Εδώ δεν είναι ισόποσο με εδώ. Κατεβαίνουν τελείως διαφορετικά. Αυτό δεν είναι ένας επαγγελματίας που κάνει αυτό. Δηλαδή, μη μου τη λένε εμένα οι παίκτες, ενώ λέω ότι δεν το έχω, δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το κάνω καλά. Και ένας που λέει ότι είμαι επαγγελματίας αυτό να μου βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Τι έχεις να απαντήσεις? Ότι ο χρόνος 20 λεπτά ήταν πολύ λίγος. Αγάπη μου, εσύ σε 5 λεπτά έπρεπε να το κάνεις. Άμα είσαι ειδικός σε αυτό. Όχι. Ακόμα και αυτό θέλει τουλάχιστον ένα μισάωρο. Αλλά ο χρόνος ήταν πάρα πολύ λίγος. Γι' αυτό το μαλλί μισή ώρα. Ναι, γι' αυτό το μαλλί. Ακόμα και ντεγκρανταρισμένο που είναι, δεν θες μισή ώρα. Εγώ θέλω μισή ώρα. Ωραία, άρα δεν είσαι επαγγελματίας. Ούτε κι εσύ. Εγώ σίγουρα δεν είμαι σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. Τι πω, θε, χαμογελάς. Τι έχεις να σχολιάσεις για το μακιγιάζ? Το κραγιόν όντως μ' αρέσει πολύ. Τώρα για τα μάτια, τις ταιριάζουν στο πρόσωπό της. Θα ήθελα ίσως λίγο πιο σκοτάδι και να, δηλαδή η Ελλάδα να φεύγει και λίγο πιο πίσω. Γιατί το μοντέλο είχε σε όλο το μάτι μια διαφάνεια, μια ανάκλαση. Και δεν το βλέπω σε όλο το μάτι, το βλέπω μόνο στοχευμένο στο κέντρο του ματιού. Αυτό. Παντελή. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό το look? Είσαι στο σπίτι, περιμένεις το αμόρε, χτυπάει το κουδούνι και του λες στο θηροτηλέφωνο μισό λεπτό να ρίξω κάτι πάνω μου και έρχομαι. Πραγματικά. Και είναι αυτό που πάντα έχεις κάνει την υπερβολή για να εντυπωσιάσεις. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια. Φαίνεται ότι το κάνεις με ευκολία. Και επειδή το κάνεις με ευκολία, παρατηρούμε και την τελευταία λεπτομέρεια σε σένα. Καταλαβαίνω πολύ. Κατάλαβες? Είναι. Λατρεμένη μου Χριστίνα, έχεις μια φινέτσα σαν άνθρωπος. Και ακόμα και σε ένα τόσο dark μακιγιάζ, την έβγαλες. Το έχω κάνει όμορφη κοπέλα. Ναι, είναι όμορφο το μοντέλο. Δηλαδή γελάει και δεν βλέπω να αγριεύει. Mm. Δεν είναι σκοτεινή. Γιατί στόχος μας δεν ήταν να είναι σκοτεινή. Ήταν να φορέσει μπλε κραγιόν που είναι μια τάση. Είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια, παιδιά. Τελικά μου Νεκταρία, μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Είμαστε έτοιμοι να δούμε το μοντέλο της τέταρτης ομάδας, την Νάνση. Εδώ, Παντελή, σίγουρα περιμένουμε τον σύντροφο να γυρίσει από τη δουλειά. Εδώ τον περιμένουμε, αλλά δεν θα έρθει. Γιατί? Έτοιμη την αποκάλυψη. Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Τέλειο. Σου αρέσει? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι θα πούνε οι αντίπαλες ομάδες. Φυσικά. Μάρα, πώς σου φαίνεται το μακιάζ? Δεν μου αρέσει το μάτι, γιατί είναι πολύ γραμμικό και έχει πολύ έντονη γωνία. Θα ήθελα λίγο πιο σβησμένο, γιατί την αγριεύει περισσότερο, θεωρώ. Τιμόθε, σε βλέπω σκεπτικό. Τρία πράγματα για το make-up. Αρχικά για τα φρύδια, η κοπέλα έχει τατού. Να το τονίσουμε αυτό, γιατί πολλοί έχουν σβησμένες μας. Οπότε, αν έχεις ένα μοντέλο το οποίο έχει τατού, είναι δύσκολο να το αλλάξεις τα χρώματα, να τα κάνεις σκούρα. Τώρα, τα δύο που έχω να πω είναι ότι η εξωτερική γωνία είναι γραμμική. Mm-hmm. Δεν βλέπω το σβήσιμο αυτό να μπλέκεται με το δέρμα. Και στα χείλη. Ναι, μεν ο τόνος πλησιάζει στο δικό μου γιατί κάναμε και δύο σκούρα. Εδώ η καρδιά είναι πολύ γραμμική. Θα το ήθελα λίγο πιο γλυκό. Γιατί θεωρώ ότι της αγρίζει πάρα πολύ το κέντρο του προσώπου. Φραγκίσκο, έχουμε ωραίες Ολλανδικές πλεξούδες. Έχουμε Ολλανδικές πλεξούδες. Ωραίες είναι. Απλά δεν μου αρέσει στο πίσω κομμάτι. Πάλι, άμα θέλεις να έρθω να στα δείξω. Δεν μου αρέσει σίγουρα το τελείωμα της δεξιάς όπως το βλέπω. Mm-hmm. Φαίνεται δηλαδή στον αέρα που το έχω κάνει κι εγώ. Αλλά εγώ δεν το έχω με τις πλεξούδες, οπότε το θεωρώ πιο λογικό. Παντελή, τι έχεις να σχολιάσεις?
Στελίνα μου, συγχαρητήρια. Έφτιαξε την επόμενη ηρωίδα για το Star Wars. Αυτό είναι καλό ή κακό? Για τη δοκιμασία, κακό. Αν θέλει όμως να δουλέψει σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, πάρα πολύ καλό. Και θα σου εξηγήσω γιατί, Στελίνα μου. Σου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα και τα σχήματα, σωστά? Λίγο απ' όλα κάνω, και χρώματα και σχήματα. Ωραία. Στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να αποφασίσεις κάτι από όλα αυτά. Γιατί έχεις έντονα χρώματα, έχεις πολύ γραμμικά σχήματα, πρώτον κάτι που δεν σου ζητήθηκε και δεύτερον και να σου είχε ζητηθεί σε αυτό το μοντέλο, επειδή ούτως ή άλλως είναι πολύ ανωδικά τα μάτια της, πολύ έντονα τα φρύδια της, θα μπαίναμε με διαφορετική τεχνική. Θα το θέλαμε δηλαδή πιο σβησμένο το σμόκι. Με ακούς? Γιατί νομίζω ότι σε έχω φουντώσει. Όχι, απλά σκέφτομαι, προσπαθώ να ψευδεστώ αυτά που μου λες. Το βλέπεις ότι είναι λίγο άγριο το μοντέλο? Λες για τη γωνία με τα χείλη που είναι λίγο πιο, δεν ήταν? Είναι παντού γωνίες. Έχεις γωνίες στα χείλη. Έχεις γωνίες εξωτερικά στα μάτια. Δημιουργούν γωνίες τα φρύδια της, δημιουργούν γωνίες τα ζυγωματικά της, δημιουργούν γωνίες τα περιγράμματα του προσώπου της. Είναι όλο πάρα πολύ σκληρό. Για ένα beauty, το μπλε κραγιόν δεν προσδιορίζει ένα άγριο πρόσωπο. Το μπλε κραγιόν που σας ζητήσαμε προπάντως σήμερα, είπαμε ότι θα το εντάξουμε σε επίπεδο beauty, δηλαδή ομορφιάς. Όντως θα μπορούσε το μοντέλο σας να στέκεται σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, προπαντός με το Silver Leopard. Για τη γραφή που είπαμε, από τη φωτογραφία, κάπως έτσι. Αυτό πιστεύεις ότι δείξαμε στη φωτογραφία? Ναι. Ποιος πιστεύει ότι δείξαμε αυτό στη φωτογραφία? Να σηκώσει το χέρι του. Δήμητρά μου, έχεις κάνει μια προσπάθεια. Μου αρέσει το μαλλί, για να είμαι ειλικρινής. Μου αρέσει γιατί είναι ολόλευκη, έχει αυτό το ginger στο χρώμα. Είναι ωραίες γιατί έχεις κάνει ένα ωραίο κύμα στις πλεξούδες σου. Μου αρέσει που σε σημεία είναι σαν να είναι λίγο χαλαρές, ενώ δεν είναι. Και δεν έχεις μειώσει όγκο από το σφίξιμο. Ένα make-up όμως πάρα πολύ άγριο. Tom, θα συνεχίσουμε μαζί σου. Συμφωνώ και εγώ με τον Παντελή. Το make-up το βρίσκω εξαιρετικά επιθετικό. Πολύ έντονα σχηματισμένες οξύες γωνίες γύρω από τα χείλια. Ξαφνικά βλέπω μια προσέγγιση κατάει στα μάτια, η οποία δεν ζητήθηκε ποτέ. Δεν είναι αυτό που θα ήθελα να δω, Στελίνα μου. Όσον αφορά τα μαλλιά, okay, μια ωραία προσέγγιση. Έχει ατέλειες, έχει λαθάκια. Θα προτιμούσα, ας πούμε, να μου έχει ξεκινήσει το πλέξιμο λίγο πιο κοντά στο μέτωπο, έτσι με πιο λεπτές πλεξουδίτσες να ξεκινάνε από εκεί, αλλά είναι μια ωραία προσέγγιση. Δεν είναι η καλύτερη της ημέρας, αλλά είναι μια ωραία προσέγγιση. Έλενα. Μου αρέσει αρκετά τα μαλλιά. Δηλαδή θα την έβλεπα μια ηθοποιός μες στο Braveheart. Μου κάνει λίγο τέτοια εποχή και ίσως και λόγω χρώματος. Εμένα συνήθως οι συγκεκριμένες κοτσίδες μου αρέσει να ξεκινάνε λίγο από πιο ψηλά, γιατί δημιουργούν έτσι ένα περίεργο lift. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση μου αρέσει αυτό που βλέπω. Δεν μου αρέσει καθόλου το μακιγιάζ. Είναι τελείως άλλο από αυτό το οποίο ζητήσαμε και δεν μου αρέσει και αισθητικά. Αυτά λοιπόν.